Τον περασμένο Οκτώβρη βρέθηκε στην παραλία Πύλη της Εύβοιας μία νεογέννητη φώκια, η οποία πήρε και το όνομα Εύβη. Σωστά. Σωστά, από την κυρία η οποία την πρόσεχε όλο το βράδυ. Μπερδεύτηκε η Εύβη, νόμιζε ότι αναφέρομαι στην ίδια, αλλά αναφέρομαι σφώκια, η αλήθεια είναι. Αναφέρομαι. Λοιπόν, τη βρήκα νεογέννητη 6 μερών σε δύσκολη κατάσταση και ξεκίνησε έτσι και κινητοποιήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός με επικεφαλής και εθελοντές της ομάδας διάσωσης της ΜΟΜ. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε να συνομιλήσουμε και τελικά βγήκε νικήτρια βέβαια. Και αφέθηκε ξανά στα νερά της Γιάρου. Αυτή είναι η είδηση. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κίμων Κοεμτζόπουλο, ο οποίος είναι βιολόγος εταιρείας για τη μελέτη και προστασία της Μεσογειακής Φώκιας ΜΟΜ. Την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ καλά εσείς? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι η όμορφη, ξεχωριστή, αισιόδοξη είδηση της ημέρας, η αλήθεια είναι, και είναι υποχρέωσή μας να τα λέμε σήμερα. Είναι πράγματι πολύ ευχάριστα νέα. Λοιπόν, η Εύβη βγήκε νικήτρια λοιπόν και επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον. Βεβαίως. Η Εύβη ανήκει στο είδος της μεσογειακής φώκιας μονάχους-μονάχους, που μπορεί πολλοί να μην γνωρίζουν, αλλά είναι ένα είδος κινδυνεύων με υπολογισμένο πληθυσμό γύρω στα 800 άτομα παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο ποσοστό του οποίου, πάνω από το 50%, γύρω στα 450 άτομα, κατοικούν στη χώρα μας, στην Ελλάδα. 800 σε παγκόσμια κλίμακα. Με συγχωρείτε. 800 άτομα σε παγκόσμια κλίμακα. Σε παγκόσμια κλίμακα. Όταν λέω παγκόσμια, επειδή ναι, είναι η μεσογειακή φώκια, ενώ στη Μεσόγειο, που έχει ένα πληθυσμό γύρω στα 450 άτομα, στην Ελλάδα στην ουσία, ναι, και στα παράλια της Τουρκίας, τώρα πλέον και στην Κύπρο, που πρόσφατα ξαναεδραιώθηκε ένας αναπαραγωγικός πληθυσμός. Και έξω από τη Μεσόγειο, στα παράλια του Ατλαντικού, στα παράλια της Σαχάρας, ναι, της Δυτικής Σαχάρας, που είναι ένας πληθυσμός γύρω στα 250 με 300 άτομα, καθώς επίσης και ένας πολύ μικρός πληθυσμός που απομένει στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μαδέιρα, γύρω στα 35 άτομα. Κύριε Κοεμτζόπουλε, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, πριν από 3-4 μήνες, τον Οκτώβρη, σε τι κατάσταση βρέθηκε, πού βρέθηκε, από ποιους? Λοιπόν, η οργάνωση για την οποία εργάζομαι εγώ, η ΜΟΜ, η Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, λειτουργεί ένα δίκτυο διάσωσης και πληροφοριών τα τελευταία 30 συν χρόνια που υπάρχει η οργάνωση και δράση στην Ελλάδα. Ναι. Μέσω του οποίου όχι μόνο λαμβάνουμε πληροφορίες για παρατηρήσεις φωκών σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε επιστημονικό επίπεδο συλλογής δεδομένων. Μας δίνει επίσης την ευκαιρία να επέμβουμε, να δράσουμε άμεσα και να επέμβουμε εκεί που χρειάζεται κάποια περίπτωση διάσωσης ενδεχομένως. Μάλιστα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι δύο. Είναι η περίπτωση ενός ενήλικου ή νεαρού ζώου που χρήζει περίθαλψης, η οποία γίνεται επιτόπου στο πεδίο, μπορεί να είναι είτε για κάποιο τραυματισμό που φέρει, είτε για κάποια άρα ασθένεια. Και η δεύτερη περίπτωση, την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα με την Εύβη, είναι αυτή ενός μωρού, ενός νεογέννητου, ορφανού ζώου. Το ορφανό δεν σημαίνει αναγκαστικά απαραίτητα ότι έχει πεθάνει η μητέρα του. Πολλές φορές, επειδή οι φώκες γεννάνε μέσα σε θαλασσινές πηγές με παραλία μέσα, η μάνα φεύγει για να τραφεί και αφήνει το μικρό στην παραλία. Αν λοιπόν υπάρχει κάποια κακογερία, φουσκώνει η θάλασσα, πλημμυρίζει τη σπηλιά και τραβάει έξω το μικρό. Αν είναι άτυχο, θαλασσοδέρνεται και αν μέσα στην ατυχία του σταθεί λίγο τυχερό, θα ξεβραστεί σε κάποια παράλια που μπορεί κάποιος να το εντοπίσει. Ναι. Έτσι λοιπόν μας ενημερώνει εμάς και επεμβαίνουμε άμεσα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλά μας. Και η περίπτωση της Εύβης ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Η περίπτωση της Εύβης ήταν εξ ορισμού, θα έλεγα, αρκετά δύσκολη, γιατί επρόκειτο για ένα ζώο πάρα πολύ μικρή ηλικία. Στην ηλικία που βρέθηκε 6-7 ημερών, η πρόβλεψη δεν είναι και η πιο αισιόδοξη, η αλήθεια είναι. Τα ζώα αυτά δεν έχουν θυλάσει αρκετά σε μια τέτοια ηλικία από τη μητέρα τους, δεν έχουν πάρει κάποια απαραίτητα θρεπτικά, δεν έχουν χτίσει λίπος, ναι, δεν έχουν χτίσει το ανοσοποιητικό τους. Και αμέσως ξεκινάς από μια πολύ δύσκολη θέση. Παρ' όλα αυτά, η Εύβη έδειξε τη δίψα για επιβίωση και κατάφερε πολύ γρήγορα, ανταπεξήλθε στο αυστηρό πρόγραμμα περίθαλψης που ακολουθήσατε, λειτουργούμε και αναπτύσσουμε συνεχώς τα τελευταία 30 χρόνια.
Και πέρασε όλα τα στάδια, άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει, άρχισε σιγά σιγά να βάζει κιλά. Έχασε και το μοροδιακό της τρίχωμα που γεννιούνται οι φώκες με ένα μαύρο τρίχωμα γύρω στον 1,5 πόντο και κάποια στιγμή γύρω στον 1,5 μήνα το χάνουν αυτό και παίρνουν τη μορφή που ξέρουμε με την γκρι πλάτη και την πιο μπες κοιλιά. Πέρασε σιγά σιγά σε τροφή, σε στέρα μορφή από εκεί που είχε ξεκινήσει. Και έφτασε στο σημείο βέβαια που βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα τώρα. Και έφτασε στα 64 κιλά το θηρίο. Σε σημείο έτοιμο να απελευθερωθεί. Υπάρχει δέσιμο, αναπτύσσεται δέσιμο αυτούς τους μήνες με ανταπόκριση. Σας ρωτώ καθώς δεν γνωρίζω, με ανταπόκριση και από το ζώο. Απόλυτα κατανοητή η ερώτησή σας. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ζώου πάρα πολύ. Οι φώκες είναι ένα ευφιέστατο ζώο που καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Το αυστηρό μας πρωτόκολλο δεν επιτρέπει την συναναστροφή σε τέτοιο επίπεδο ή κάποιο συναισθηματικό δέσιμο το ζώο. Προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολλή κοινωνικοποίηση. Η σχέση μας είναι καθαρά επαγγελματική, θα έλεγε κανείς. Μπαίνουμε, ταΐζουμε, φεύγουμε, καθαρίζουμε, κάνουμε έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική επαφή με τον άνθρωπο. Ώστε αυτό το ζώο μετά να μπορέσει να ενταχθεί κανονικά στον πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας και να γίνει ένα λειτουργικό άτομο. Κύριε Κοντζόπουλε, σε περίπτωση που έρθουμε σε επαφή με τέτοιο ζώο, τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης ο οποίος δεν γνωρίζει, πού πρέπει να απευθυνθεί, τι πρέπει να πράξει, αυτά τα πρώτα λεπτά? Το βασικότερο είναι ότι πάντα η μεσογειακή φώκια είναι ένα είδος που συνήθως φοβάται τον άνθρωπο. Διατηρούμε μια απόσταση για να μην φοβήσουμε το ζώο. Ναι. Και καλό θα ήταν αν πετύχει κάποιος με μεσογειακή φώκια να μας πάρει τηλέφωνο, να πάρει κάποιες φωτογραφίες, να μας ενημερώσει για την κατάσταση του ζώου. Οι πιθανότητες είναι ότι αυτό το ζώο δεν θα χρειάζεται κάποια διαδικασία από εμάς. Υπάρχουν φυσικά πάντα και περιπτώσεις που χρειάζεται το ζώο κάποια παρέμβαση από εμάς. Αλλά οι πληροφορίες και μόνο της ηλικιακής κατηγορίας, της τοποθεσίας ή της συμπεριφοράς του ζώου εκείνη τη στιγμή μας είναι πολύτιμες. Πολύτιμες, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοντζόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε. Βέβαια, ό,τι θέλετε. Μία σημείωση. Βέβαια. Ότι όλη η διαδικασία της περίθαλψης γίνεται υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της καθηγήτριας κυρίας Αναστασίας Κομνηνού. Ναι. Και ήμασταν πολύ, μας τίμησε ο υφυπουργός κύριος Γιώργος Χαμηράς με την παρουσία του στην απελευθέρωση της φώκιας. Μάλιστα. Μάλιστα, όχι μόνο με την παρουσία του, αλλά με τη συμμετοχή του ενεργή που Μάλιστα. άνοιξε και το κλουβί. Κύριε Κοντζόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά.